Αρκετές φορές οι λογοτέχνες λένε ότι δεν είναι αυτοί που μιλούνται τη ζωή, αλλά η ζωή την τέχνη. Η περίπτωση σου έφερε στο μυαλό ότι τον περίφημο καυκικό εφιάλτη. Στους ήρωές του ο Κάφκα, τους μπλέκει σε απίθανες ιστορίες στον κρατικό γραφειοκρατικό μηχανισμό και ένας δικαστικός και αστυνομικός μηχανισμός τους συμβλύνει σιγά σιγά χωρίς οι ίδιοι οι ήρωες ποτέ να μάθουν αν έχουν φταίξει σε τίποτα. Ακόμα και με βάση το ποινικό δίκαιο. Mm-hmm. Αυτό μου θύμισε η περίπτωσή σου. Ναι. Θα ήθελα καταρχάς να μου πεις την περίπτωσή σου, πώς έγινε και τι έγινε, πώς μπλέχτηκε σε αυτόν τον απίστευτο κυκαιώνα της αστυνομικής βαρβαρότητας της ελληνικής. Ήταν Σάββατο βράδυ, mm-hmm. στα τέλη Ιουλίου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μόλις είχαμε κινήσει με τη σύζυγό μου το 17 μηνών τότε παιδί μας, ετοιμαζόμαστε να ξαπλώσουμε και ακούσαμε κραυγές έντονες, έτσι, πολύ κοντά στο σπίτι μας. Ουρλιαχτά. Οπότε λέω στη σύζυγό μου, θα κατέβω κάτω να δω τι γίνεται. Κάποιος κινδυνεύει, κάτι γίνεται. Λοιπόν, έβαλα στη τσέπη μου μόνο το κινητό μου, φόρησα τις αγιονάρες πρόχειρα και κατέβηκα. Περίπου 70-80 μέτρα από την είσοδο της πολυκατοικίας, βλέπω μια ομάδα αστυνομικών της ομάδας Δίας να έχουν περικυκλώσει ένα νεαρό άνθρωπο, εμφανώς μετανάστη. Ήταν ο άνθρωπος ανάσκελα στο έδαφος, ακινητοποιημένος, με χειροπέδες, και ένας εκ των αστυνομικών, παρόλο που είχε συλληφθεί και ακινητοποιηθεί, τον πατούσε στην κοιλιά. Βλέποντας τη σκηνή, θεωρούσα και είναι προφανώς για μένα και για τον οποιοδήποτε νομίζω αυτό κακοποίηση βασανισμός ανθρώπου. Πλησιάζω τον αστυνομικό και του λέω, γιατί τον πατάς. Ο αστυνομικός με ακούει, με βλέπει, παραξενεύεται μάλλον, τον ξεπατάει απότομα και μου λέει δεν τον πατάω. Του λέω, μα αφού σε είδα, τον πάταγες. Και απομακρύνομαι. Και θεωρώ ότι το συμβάν έχει λήξει εκεί. Εκείνη τη στιγμή έρχεται δεύτερος αστυνομικός και μου λέει, αυτό που είδες πριν δεν ήταν πάτημα. Πάτημα είναι αυτό που θα δεις τώρα. Α, τόσο καλά. Τόσο καλά. Και γυρνάει και με την πότα που δίνει ένα δεύτερο δυνατό πάτημα, κλωτσιά, στην κοιλιά του μετανάστη, το οποίο σου φαντάζει από τον πόνο. Εκεί αγανακτώ, πραγματικά, έτσι και με φωνή, του λέω, δυνατή φωνή, του λέω, μα γιατί τον πατάς, τον έχεις συλλάβει. Και τότε και οι δύο αστυνομικοί αυτοί και οι συνάδελφοί τους που ήταν εκεί πέρα μου λένε, τι είσαι εσύ, γιατί μπλέκεσαι, τους λέω, είμαι γείτονας, άκουσα φωνές, δεν μπλέκομαι, απλά σας λέω ότι δεν είναι ανάγκη να πατάτε έναν άνθρωπο που τον έχετε συλλάβει. Μου ζητούν τα στοιχεία μου. Τους δίνουν τα στοιχεία μου. Δεν τους δίνω τη διεύθυνση του σπιτιού μου που μου ζητάνε, θεωρώντας ότι αυτό το πράγμα εντελώς στο πόδι δεν είναι απαραίτητο να γίνει. Έχει χωραγίσει και μαζεύεται κόσμος. Δεν ξέρω ποιοι και τι μόνο που αρνήθηκες να δώσεις είναι. Το μόνο που αρνήθηκα εκείνη τη στιγμή να δώσω είναι η διεύθυνση του σπιτιού μου. Έχω πει όμως στους αστυνομικούς ότι μένω δίπλα, μπορώ να θέλουν να τους κατεβάσω και την ταυτότητα. Το αρνούνται και μου λένε ότι συλλαμβάνω. Λοιπόν, πραγματικά με συλλαμβάνουν, μου φοράνε χειροπέδες, με καθίζουν δίπλα στο μετανάστη. Και μετά από λίγο, αφού έρχονται περιπολικά, μας οδηγούν στο αστυνομικό τμήμα του Κολωνού. Τα ξημερώματα της Κυριακής πια, με καλούν με το διοικητή του τμήματος να δώσω μαρτυρία. Απολογία. Τους λέω τι έχει συμβεί, τους δίνω τα στοιχεία. Εκεί ο διοικητής του τμήματος μου κάνει, ας πούμε, ένα κήρυγμα, το οποίο είχαν προσπαθήσει και πριν να το κάνουν και οι αστυνομικοί, λίγο πριν την ώρα που με συλλάμβαναν, ότι δεν πρέπει να μπλεκόμαστε στο έργο των αστυνομικών. Εγώ του λέω ότι δεν μπλέχτηκα καθόλου, απλά διαμαρτυρήθηκα σε βασανισμό ανθρώπου. Ουσιαστικά σου λέει από την αρχή ο αρχιφύλακας, ο υπεύθυνος, ότι δεν θες τίποτα, απλώς ένας πρασικός που διαμαρτύρηκε. Αυτό λέει ο ίδιος. Πριν σου πει οτιδήποτε άλλο, σου λέει ουσιαστικά γι' αυτό είσαι μέσα. Εκείνη τη στιγμή μου λέει ότι δεν πρέπει να μπλέκομαι στο έργο των αστυνομικών. Έτσι. Δεν μου λέει κάτι άλλο. Απλά μου λέει ότι γενικώς οι αστυνομικοί είναι παιδιά του λαού και έχουμε κακή γνώμη για αυτούς. Εγώ λέω δεν θέλω να πω σε μια τέτοια είδους συζήτηση. Απλά αναφέρω τα πραγματικά περιστατικά. Mm-hmm.
Και μετά διαβάζω τις μαρτυρίες των αστυνομικών και βλέπω τα τερατώδη ψέματα που έχουν καταθέσει, ότι συγκεκριμένα δηλαδή, εγώ προσπάθησα να αποσπάσω τον κρατούμενο από τα χέρια τους, ότι τους τράβηξα με βιαιότητα και κάτι τέτοια. Και του λέω, μετά γυρνάω στον αστυνομικό και του λέω ότι οι συνάδελφοί σας, τα παιδιά του λαού, είναι αυτά τα οποία μαρτυρούν τερατώδη ψέματα. Λοιπόν, οπότε έχω ήδη κατηγορήσει από τους αστυνομικούς πλημελιματικές για αντίσταση κατά της αρχής, προσπάθεια απελευθέρωσης κρατουμένου. Αυτό είναι πλημέλημα. Πλημελήματα, σοβαρά, αλλά πλημελήματα. Και για ψευδή ανοιχτή κατάθεση, για το γεγονός ότι δεν ανάφερα τη διεύθυνση του σπιτιού μου την ώρα του περιστατικού. Έπειτα από 2 μέρες στα δικαστήρια, βλέπουμε με τον δικηγόρο από την εισαγγελέα ότι υπάρχει αναβάθμιση των κατηγοριών και εκπλησόμεθα. Η εισαγγελέας, χωρίς να υπάρχει κανενός είδους μαρτυρία, ούτε αντιληστευτής κοπέλα σημειωτέων, ο μετανάστης φέρεται να έχει ομολογήσει τη ληστεία, ληστεία τσάντας. Η κοπέλα ληστευτήσα έχει κάνει μήνυση στο μετανάστη. Δεν υπάρχει κανένας είδους μαρτυρία ούτε από τη ληστευτήσα κοπέλα, ούτε καν από τους ίδιους αστυνομικούς, ούτε προφανώς από κανέναν άλλον, ότι εγώ συμμετείχα σε κάτι άλλο πέρα από από την αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς, τη λεκτική αυτή αντιπαράθεση. Και η εισαγγελέας αναβαθμίζει τις κατηγορίες και μου προσάφτει την κατηγορία της συνέργειας σε ληστεία. Ναι, είναι μια υπόθεση που παρόλη τη σοβαρότητά της, ακόμα και σε εκείνη τη στιγμή, δεν ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί λέω ότι είναι για γέλια και θα γίνουν οι αφαιρέσεις. Είναι τόσο χοντρό. Σωστά, σωστά, αυτό. Μέχρι που έρχεται το τρίτο μνημόνιο, ψήφιση του τρίτου μνημονίου, στις αρχές του Νοέμβρη, και ο αναθεωρημένος δημοσιοπαλληλικός κώδικας προβλέπει τώρα ότι και μόνο με κατηγορία, τελεσίδικη κατηγορία για κακούργημα, και η συνέργεια σε ληστεία είναι κακούργημα, ο υπάλληλος, είμαι δημόσιος υπάλληλος, δουλεύω στον ΑΕΠ Περιστερίου, ο δημόσιος υπάλληλος λοιπόν τίθεται αυτοδίκαια σε αργία. Άρα λοιπόν, έτσι, με βάση τις κατηγορίες, με βάση την αυθαιρεσία των αστυνομικών, με βάση την αυθαιρεσία της εισαγγελέως, με βάση την αυθαιρεσία του μνημονίου, καταπατείται κατάφορα το τεκμήριο αθωότητας, έτσι, και χωρίς να έχω δικαστεί, κινδυνεύω να βρεθώ και άνεργος μακριά από τη δουλειά μου. Επομένως, με μια κατηγορία προφανώς τη μένει, με μια κατηγορία προφανώς εκδικητική, κινδυνεύεις να πεινάσεις και εσύ και τα παιδιά σου. Σωστά. Η οικογένειά σου. Αυτό είναι τραγικό. Σωστά. Το πιο τραγικό δεν είναι η αργία στην οποία κινδυνεύω να τεθώ από μόνη της. Πια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα είναι άνεργοι. Υπάρχουν χιλιάδες οικογένειες στην οποία δεν υπάρχει κανένας εργαζόμενος. Άρα λοιπόν κινδυνεύω να βρεθώ στην ίδια κατάσταση με πάρα πολλούς συμπολίτες μου. Δεν θα ζήσω μόνος μου αν το ζήσω αυτό το πρόβλημα. Αυτό που νομίζω ότι είναι πρωτοφανές είναι πραγματικά ότι σε αυτήν την κατάσταση θα βρεθώ από στημένη κατηγορία, από καταπάτηση πραγματικά, έτσι, του τεκμηρίου αθωότητας. Από τις στημένες κατηγορίες των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς εσένα, Κώστα, το καθαρά νομικό μέρος της υπόθεσης. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν μια τόσο εξώφθαλμη άδικη ιστορία, μια υπόθεση που είναι καθαρά εκδικητική από την πλευρά των αστυνομικών, πώς είναι δυνατόν να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην αντιλαμβάνεται ένας ανακριτής ή ένας εισαγγελέας ούτε ένας άνθρωπος που έχει λευκό ποινικό μητρό ή να βγάλει αέρα στο σπίτι του. Δεν μπορεί να έχει συμμετέχει σε αυτό το οποίο τον κατηγορούν οι αστυνομικοί και δεν τον αφαίρουν ελεύθερο. Πώς είναι δυνατόν να έφτασε σε αυτό το εξωφρενικό σημείο αυτή η υπόθεση και να μην είναι τόσο εξώφθαλμο το πράγμα? Έχω την εντύπωση ότι την απάντηση τη δίνει
η αφήγηση του Πέτρου όσον αφορά το κήρυγμα του διοικητή του αστυνομικού τμήματος και των αστυνομικών επιτόπου. Ο κύριος στόχος δεν είναι να καταδικαστεί ο Πέτρος. Ο κύριος στόχος είναι να τρομοκρατηθεί ο κόσμος και να αφήνει την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Γιατί θεωρούν ότι η δουλειά της αστυνομίας είναι να βασανίζει μετανάστες, να χτυπάει ανυπεράσπιστους ανθρώπους, να αυθαιρετεί και να μην δίνει λογαριασμό σε κανένα. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι δίνει την απάντηση γιατί η αστυνομία υπερβαίνει κάθε όριο εκδικητικότητας. Πιστεύω ότι η εισαγγελέας υπερβαίνει ακόμη και τα όρια της εκδικητικότητας της αστυνομίας, διότι παρότι ψευδείς οι καταθέσεις των αστυνομικών και αντιφατικές δεν αποδίδουν σε καμία περίπτωση συνέργεια ή ληστεία, όπως δεν το αποδίδει και η κατάθεση της παθούσας. Η ανακρίτρια δεν τα πίστεψε αυτά. Πρέπει να πούμε ότι άφησε τον Πέτρο ελεύθερο χωρίς περιοριστικούς όρους. Άρα λοιπόν δεν πίστεψε τις κατηγορίες που της επέβαλε ο εισαγγελέας να ασκήσει. Ήταν τόσο προφανής άλλωστε. Ήταν τόσο προφανής. Σημασία έχει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Κατά τη γνώμη μου, οι αστυνομικοί έχουν διαπράξει κακούλημα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αστυνομικοί να κατηγορούν ψευδώς κάποιον και μάλιστα προσπαθούν να τον τυλίξουν σε μία κόλλα χαρτί και να μπαίνουν χωρίς συνέπειες. Η ερώτησή μου λοιπόν από εσάς. Και τον κατηγορούμε, αλλά και από σένα. Θα γίνει νομική δίωξη των αστυνομικών που είπαν και έγραψαν τέτοια τερατώδη ψέματα. Και θα ήθελα να πω καταρχήν ένα σχόλιο για τα ψεύδη των αστυνομικών. Είναι προφανής η αντίφαση των δύο κατηγοριών. Αντίσταση κατά της αρχής, δηλαδή άσκηση βίας κατά των αστυνομικών για να αποτρέψουν τη σύλληψη του μετανάστη. Και ταυτόχρονα απόπειρα ελευθέρωσης του συλληφθέντος μετανάστη. Δηλαδή, στη μία κατηγορία ο μετανάστης δεν έχει συλληφθεί. Στην άλλη έχει συλληφθεί και προσπαθεί να τον ελευθερώσει. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα και δεν έχουν καμία τύχη στο ακροατήριο, όπως και η ψευδής ανώμοτη κατάθεση, διότι δεν είναι υποχρεωμένος κανείς στο πόδι και δημόσια να δίνει τα στοιχεία του σε αστυνομικό χωρίς να καταθέτει. Τώρα, το εάν θα προσφύγουμε, θα είχες εμπιστοσύνη εσύ να κάνεις μήνυση σε μία εισαγγελέα και να τύχεις σε αυτήν η οποία χειρίστηκε την υπόθεση του Καπετανόπουλου και του άσκησε κοινή δίωξη και μάλιστα με αναβαθμισμένη κατηγορία. Πώς εγώ να υποβάλω στον κατηγορούμενο την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη θα λειτουργήσει αμερόληπτα, όχι θα λειτουργήσει υπέρ του, γιατί αν ήταν χρυσαυγίτης δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να του πω να κάνει μήνυση. Αλλά βεβαίως αν ήταν χρυσαυγίτης δεν θα είχε και αυτή τη μεταχείριση από την αστυνομία. Λοιπόν, συνεπώς, προσωπικά το βλέπω με πολύ μεγάλο προβληματισμό το αν αξίζει τον κόπο να γίνει μήνυση, διότι εκείνοι οι οποίοι θα χειριστούν και θα κρίνουν τη μήνυση ένα επίπεδο παραπάνω από τους αστυνομικούς είναι εκείνοι που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση και για τον κίνδυνο να χάσει τη δουλειά του χωρίς να φταίει. Να κάνουμε την υπόθεση ότι πάνε αυτές τις κατηγορίες. Και φτάσει τελικά μέχρι το πραγματικό δικαστήριο όλη αυτή η ιστορία. Η ερώτηση είναι πόσο κινδυνεύει να φάει αυτούς. Α, κοιτάξτε. Η συνέργεια σε ληστεία έχει πλαίσιο ποινής 2 με 12 χρόνια. Α, τόσο καλά. Η απόπειρα ελευθέρωσης κρατουμένου 3 έως 5, η αντίσταση κατά της αρχής 1 έως 5 και η ψευδής ανώμοτη κατάθεση 1 έως 5. Λοιπόν, ο Πέτρος κινδυνεύει να εισπράξει μια συνολική ποινή φυλάκισης και περισσότερα από 5 χρόνια, ακόμα και με την εξάντληση κάθε ελαφρυντικού. Αλλά βεβαίως αυτό... Το οποίο και ο ίδιος ίσως το ακούει πρώτη φορά από μένα, το θεωρώ μια υπόθεση εργασίας, δεδομένου ότι πράγματι δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμία περίπτωση να καταδικαστεί. Όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι τον στέλνουν με αυτές τις κατηγορίες, το ξέρουν ότι αυτά είναι τα όρια ποινών που απειλούνται και εν γνώση του τον εκθέτουν σε αυτόν τον κίνδυνο, ενώ είναι προφανές ότι δεν έχει διαπράξει κανένα από τα αδικήματα αυτά. Αυτός είναι ο παραλογισμός που ζούμε σε αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα. Πιο συγκεκριμένα, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η υπόθεση του Καπετανόπουλου, του Πέτρου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάκρισης, όπου ο Πέτρος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, παρά το γεγονός ότι του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη και για συνέργεια σε ληστεία, εκτός από τα πλημελήματα με τα οποία τον είχε στείλει η αστυνομία στον εισαγγελέα, η δικογραφία διαβιβάστηκε όπως προβλέπετε στην εισαγγελία εφετών προκειμένου η εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση να αποφασίσει αν θα παραπέμψει και τους δύο στο ακροατήριο, τον μετανάστη για τη ληστεία και τον Πέτρο για απλή συνέργεια, ή θα διαφοροποιήσει τις κατηγορίες. Στις περιπτώσεις αυτές η εισαγγελέας έχει το δικαίωμα με απλή κλήση και σύμφωνη γνώμη της Προέδρου ή του Προέδρου εφετών να παραπέμψει τους κατηγορούμενους στο ακροατήριο. Εάν συμβεί αυτό, τότε
Ο Πέτρος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία σύμφωνα με το άρθρο 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 4093 του 2012 ή Μνημόνιο 3, που ισχύει από τις 12 Νοεμβρίου 2012. Mm-hmm. Σύμφωνα με αυτό, αρκεί η αμετάκλητη παραπομπή ενός υπαλλήλου για κακούργημα, προκειμένου να τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, η οποία διαρκεί μέχρι την τελεσίδικη αθώωσή του. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και 5 και 6 χρόνια, διότι τόσο καιρό μπορεί να κάνει να εκδικαστεί η υπόθεση. Είναι όμηρος. Βεβαίως, είναι όμηρος, είναι άνεργος, είναι χωρίς εισόδημα, αυτός και η οικογένειά του. Έχει εισπράξει μια προκαταβολή ποινής χωρίς να δικαστεί, σε πλήρη καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας, δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει με ένδικα μέσα τη διαπιστωτική πράξη με την οποία τίθεται σε αργία και είναι υποχρεωμένος να περιμένει την εκδίκασή του. Η παραπομπή του ίδια, όπως είπα, δεν γίνεται καν με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, με βούλευμα δηλαδή, διότι όλοι οι νόμοι των τελευταίων ετών, μνημονιακοί και προγενέστεροι, είναι νόμοι περιστολής δικαιωμάτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα σαν πτέσματα και δίνουν το δικαίωμα στους εισαγγελείς να τα εισαγάγουν στο ακροατήριο με απευθείας κλήσεις. Και αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε νομικά αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον να μην παραπεμφθεί για κακούργημα. Έχουμε καταθέσει ένα υπόμνημα στην Εισαγγελία Εφετών και ζητάμε αυτό που δικαιούται η εισαγγελέας να κάνει από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις κακουργηματικής παραπομπής, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο πλημελιωδικών με σκοπό να εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα. Το ίδιο δικαίωμα έχει και ο πρόεδρος Εφετών, στον οποίο θα διαβιβαστεί η δικογραφία, αν δεν το ασκήσει προηγουμένως ο εισαγγελέας. Και σε αυτό ακριβώς το πολύ κρίσιμο σημείο της υπόθεσης, γιατί ξαναλέω ότι η δίκη του μπορεί να γίνει μετά από 3 χρόνια, υπόψη είναι ότι ούτε ο μετανάστης είναι κρατούμενος, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν τίθεται σε προτεραιότητα οι δίκες αυτές. Πώς αλήθεια ο μετανάστης δεν βρέθηκε κρατούμενος, που έχει κάνει κλοπή, ομολόγησε, ναι. Από το ομολογεί κάποιος μόνο και κάνει. Υπάρχει απόσταση. Κοιτάξτε, φαίνεται ότι η ανακρίτρια δεν ήταν ρατσίστρια. Είναι πολύ απλό. Εάν ήταν ένας Έλληνας κατηγορούμενος για τσαντάκι, θα εκπλησόμασταν αν προφυλακιζόταν. Δεν είναι τέτοιας βαρύτητας το αδίκημα. Ούτε στο τσαντάκι. Ο Αλλοδαπός, παρότι δεν είχε χαρτιά, πράγμα σπάνιο, δεν προφυλακίστηκε. Του επιβλήθηκε περιοριστικός όρος να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Και επειδή ορθώς οι δίκες οι οποίες προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα είναι οι δίκες που είναι κρατούμενοι ή κατηγορούμενοι, για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε, αυτή η δίκη δεν ανήκει στις δίκες προτεραιότητας. Μπορεί να γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Σε αυτό το χρονικό διάστημα όμως, ο Πέτρος θα είναι υποχρεωτικά άνεργος, χωρίς εισόδημα, διαπομπευμένος. Αυτό είναι άμεσος κίνδυνος. Βεβαίως είναι άμεσος κίνδυνος και γι' αυτό το λόγο και προβήκαμε στις ενέργειες αυτές και στο υπόμνημα και στη δημοσιοποίηση με τη συνέντευξη τύπου. Διότι τώρα είναι που πραγματικά δεν το μεγαλύτερο... Δεν έχει κινηθεί ακόμα οι διαδικασίες για να τέθει σε... Όχι, δεν έχει κινηθεί διαδικασία παραπομπής, επίκειται. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να την αποτρέψουμε. Και μπορώ να πω ότι η αξία μιας νίκης όπως αυτή που προσδοκάμε σε αυτή την περίοδο είναι ισάξια με την αξία της τελικής νίκης. Αυτό που θα σας ρωτήσω τώρα είναι το εξής. Έχει επανειλημμένα καταδικαστεί το ελληνικό κράτος και η ελληνική αστυνομία και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και από τη Διεθνή Αμνηστία που κάθε χρόνο έχουν σωρίες καταγγελίες για αστυνομική βία, αυθαιρεσία και όλα τα συναφή. Θα γίνει μια προσπάθεια να κινητοποιηθούν, να σταλούν κάποια μηνύματα αυτού του οργανισμού, σε πάση περιπτώσει, γιατί το ελληνικό κράτος από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα αδιαφορεί πλήρως για τις οποιασδήποτε αντιστάσεις στο εσωτερικό του και αν μη τι άλλο να μάθει ότι η χώρα με κάποιο τρόπο εξευτελίζεται διεθνώς. Με τη συμπεριφορά της. Έχουν κάποια αποτελέσματα αυτά ή μπορούν να έχουν, εν πάση περιπτώσει. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σου πω ότι θεωρώ την υπόθεση του Πέτρου του Καπετανόπουλου ως μία από τις κορυφαίες μεταπολιτευτικές περιπτώσεις κραυγαλαίας αστυνομικής, εισαγγελικής, δικαστικής, μνημονιακής και κυβερνητικής αυθαιρεσίας ταυτόχρονα και ρατσιστικής βίας και αντιμετώπισης. Και πρέπει να σε ενημερώσω ότι ήδη απασχολεί και πέραν της Ελλάδος τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπάρχει το BBC το οποίο είχε προσέλθει στη συνέντευξη τύπου και ζήτησε κάποιες δηλώσεις σχετικές από τον Πέτρο. Αρχίζει και ξεπερνάει τα όρια της Ελλάδας. Ενώ και μέσα στα ελληνικά όρια δημιουργείται ένα τεράστιο κύμα συλλογής υπογραφών και έκφραση παράστασης από παντού. Το πόσο υδρώνει το αυτή του κυρίου Δένδια και κάθε άλλου υπευθύνου, το είδαμε όταν πρόσφατα η Guardian αποκάλυψε τα βασανιστήρια των 15 αντιφασιστών που συνελήφθησαν στη μοτοπορία
και ο υπουργός αντί να διερευνήσει την υπόθεση τάχθηκε απριόρι υπέρ των αστυνομικών και απείλησε με μηνύσεις και αγωγές, τις οποίες εξ όσων γνωρίζω δεν έκανε βέβαια και περιορίστηκε στους λεονταρισμούς. Η υπεράσπιση του Καπετανόπουλου θα εξαντλήσει κάθε ενδικό μέσο μέσα και έξω από την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι με την συμπαράσταση της κοινής γνώμης και των ευαισθητοποιημένων πολιτών και συλλογικών φορέων θα πετύχουμε και την αθώωσή του και την πολιτική κατακραυγή της κυβέρνησης και της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Είναι νομίζω προφανές ότι από την εποχή των μνημονίων γίνονται πρωτοφανή πράγματα στη χώρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία τα θεωρούσαν αδιανόητα μέχρι την από λίγο διάστημα για τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Είχε πέσει μόλις η Χούντα, ακόμα και κράτησε αρκετά χρόνια η ιστορία που δεν μπορούσαν ανοιχτά φασιστικές ιδεολογίες και πρακτικές από την πλευρά του κράτους να περάσουν. Ξαφνικά σήμερα ζούμε αδιανόητα πράγματα. Βασανισμούς κρατουμένους σε κρατητήρια, απίστευτες εισαγγελικές αποφάσεις, καμία καταδίκη φασιστών ή ανθρώπων που χτυπάνε και δέρνουν. Σαν αγωνιστής, δημοκράτης, δικηγόρος που είσαι, ακτιβιστής κιόλας, θα ήθελα να μου περιγράψεις λίγο το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κρατητήρια και στο δικαστικό σώμα, στα δικαστήρια πάνω στο δικαστικό σώμα. Νομίζω ότι οι μνημονιακές πολιτικές σε συνδυασμό με την από μακρού χρόνου διάχυση ενός ακροδεξιού πολιτικού λόγου πολύ επιτηδευμένα και συστηματικά όλη τη δεκαετία του 2000 στα κανάλια, που εκφράστηκε πολιτικά με το λαός και αργότερα τη Χρυσή Αυγή, έχουν δημιουργήσει μια αίσθηση παντοδυναμίας των κατασταλτικών μηχανισμών, που έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητη στο σημερινό κράτος για να μπορέσει να περάσει αυτή η πολιτική που ξεθεμελιώνει τα πάντα. Και βεβαίως η ενδυνάμωση της Χρυσής Αυγής κάνει τους αστυνομικούς να αισθάνονται θυγμένοι κάθε φορά που η Χρυσή Αυγή προσβάλλεται. Όμως παράλληλα αυτή η διάχυση, όπως έλεγα, του ακροδεξιού και ρατσιστικού λόγου επιχειρεί να νομιμοποιήσει ένα περιβάλλον ανοχής στην αστυνομική ευθαιρεσία, ιδίως όταν αυτή στρέφεται εναντίον μεταναστών και ανθρώπων ανυπεράσπιστων, απεργών και γενικά των από κάτω της κοινωνίας. Αυτή την προσπάθεια προσπαθούμε και εμείς να αντιπαλέψουμε και να αντιστρέψουμε. Θα μπορούσα να πω ότι ένα μέρος του δικαστικού μηχανισμού αισθάνεται ότι δίνει εξετάσεις όχι απέναντι στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και στη διεθνή κοινή γνώμη, αλλά απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε. Η περίπτωση του Καπετανόπουλου ξεπερνάει κάθε όριο αυθαιρεσίας από όποια πλευρά και να το πάρει κανείς. Και πιστεύω ότι χρειάζεται μια πολύ σοβαρή κοινωνική προσέγγιση και κινηματική συμπαράσταση για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα. Ξέρω ότι στα δικαστήρια θεωρείται δεδομένο ότι αν καταθέσει ένας αστυνομικό ό,τι τερατούργημα για να λέει, ότι θεωρείται ως αξιόπιστη. Ισχύει ως κανόνας, αλήθεια? Κοιτάξτε, ισχύει ως κανόνας, αλλά οι δίκες διεξάγονται δημόσια. Και αυτά τα οποία λένε οι αστυνομικοί ελέγχονται και αντικρούονται. Συνεπώς, δεν μπορώ να πω ότι οποιαδήποτε δίκη είναι εκ των προτέρων χαμένη, όση προσπάθεια και αν καταβάλλεται από τον αστυνομικό μηχανισμό να ενοχοποιούνται άνθρωποι οι οποίοι αντιστέκονται στην αυθαιρεσία του. Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον το 50% των αστυνομικών ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. Κεντρών ως μέλη της Χρυσής Αυγής. Η ερώτηση είναι, αυτό φαίνεται στα αστυνομικά τμήματα. Για παράδειγμα, το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα έχει μετατραπεί σε άνδρα της Χρυσής Αυγής ουσιαστικά. Είναι τα νούμερο 2 γραφεία της Χρυσής Αυγής στον Άγιο Παντελεήμονα, το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Η αίσθησή σου ποια είναι, ποιες είναι ακριβώς οι δεσμοί της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή? Κοιτάξτε, να σας πω, και αν ακόμα υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι έχουν διαφορετικές πεπιθήσεις, η άποψή μου είναι ότι φοβούνται και κρύβονται και διστάζουν να τις εκδηλώσουν. Υπάρχει ένα κύμα το οποίο δημιουργεί δυναμική της Χρυσής Αυγής στα σώματα ασφαλείας, τα οποία θεωρούν ότι αποτελούν το ένστολο τμήμα της Χρυσής Αυγής και μία προέκτασή της. Η κατάσταση αυτή δεν είναι μόνο στον Άγιο Παντελεήμονα, είναι παντού. Παρατηρούμε ότι οπαδοί και μέλη της Χρυσής Αυγής διαπράττουν ανενόχλητη μια σωρία αξιοπίνων πράξεων πραγματικών. Εμποδίζουν θεατρικές παραστάσεις, διώχνουν μικροπολιτές από τα παζάρια, αυτά ονομάζονται παράνομη βία κατά τον ποινικό κώδικα, εκβιάζουν εργοδότες να απολύουν αλλοδαπούς και να προσλαμβάνουν Έλληνες στη θέση τους, αυτό λέγεται εκβιασμός στα νομικά. Απελευθερώνουν κρατούμενους μέσα από κλούβες, αυτό λέγεται πράγματι απόπειρα ελευθέρωσης, μάλλον ελευθέρωση κρατουμένου. Και όλα αυτά είναι ανενόχλητη και ατιμόρητη. Είτε έχουν την βουλευτική ασυλία, είτε όχι. Η ίδια η
συγκρότηση και δράση της Χρυσής Αυγής. Έχει πάρα πολλά στοιχεία με αυτό που λέγεται εγκληματική οργάνωση του τρομονόμου, το άρθρο 187 του ποινικού κώδικα. Λοιπόν, μόνο το γεγονός αυτό σε σύγκριση με περιπτώσεις όπως του Πέτρου μαρτυράει το ποια είναι η μεροληπτική αντιμετώπιση των αστυνομικών μηχανισμών απέναντι στους πολίτες. Μια τελευταία ερώτηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προστατευτούμε από αυτή τη φοβερή αστυνομική και δικαστική αυταρεσία. Είπες προηγουμένως και το κίνημα. Είναι κάπως γενικό, υπάρχει κάτι περισσότερο που να κάνει σχέση με αυτή την ιστορία? Από όποια πλευρά και αν αγγίξει κανείς την υπόθεση του Καπετανόπουλου, όπως είπε, αντιμετωπίζει αστυνομική εκδικητικότητα, στημένες δικογραφίες, αστυνομική αυθαιρεσία, ρατσισμό, εισαγγελική αυθαιρεσία, μνημονιακή και διοικητική αυθαιρεσία, το άρθρο 103 του υπαλληλικού κώδικα τροποποιήθηκε με το μνημόνιο 3 και επιβάλλει χωρίς τη δυνατότητα ενδίκου μέσου με απλή διαπιστωτική πράξη να τίθεται σε καθεστώς αυτοδίκης προσωρινής αργίας ένας υπάλληλος ο οποίος παραπέμπεται αμετακλήτως για κακουργηματική πράξη. Αρκεί δηλαδή η παραπομπή, η οποία σημειωτέων στην περίπτωση του αδικήματος της ληστείας δεν γίνεται καν με απόφαση δικαστικού συμβουλίου, αλλά με απλή κλήση του εισαγγελέα και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, για να χάσει ένας άνθρωπος τη δουλειά του, χωρίς να μπορεί να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης και χωρίς χρονικό περιορισμό, διότι ο προηγούμενος υπαλληλικός κώδικας προέβλεπε 2 χρόνια ως ανώτατο όριο αυτοδίκης δυνητικής τότε αργίας, ενώ ο τωρινός κώδικας δεν έχει καν ανώτατο χρονικό όριο. Είναι μια αυθαιρεσία πολλαπλή. Και δεν αφορά μόνο το αντιρατσιστικό κίνημα, αφορά το εργατικό κίνημα, αφορά το υπαλληλικό κίνημα, αφορά το κίνημα για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και τελικά αφορά το σύνολο του κινήματος ενάντια στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Θεωρώ ότι και άνθρωποι οι οποίοι απλά και μόνο συντάσσονται μαζί μας από μια δημοκρατική ευαισθησία, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια μεγαλύτερη πολιτική συμφωνία ή όχι, έχουν θέσει και σημαντική συμμετοχή στην προσπάθεια την οποία κάνουμε και πιστεύουμε ότι με την προσπάθεια αυτή θα πετύχουμε και τη δικαστική νίκη που δεν είναι άλλο παρά η απόσυρση όλων των κατηγοριών και η τελική αθώωση του Πέτρου και η κατακραυγή ενάντια στην αστυνομία, το να μην φοβηθεί ο κόσμος. Την επόμενη φορά που θα γίνει ένα τέτοιο περιστατικό να υπάρξουν 1, 2, 5 και 10 Καπετανόπουλοι. Αυτός είναι ο στόχος και τίποτε παραπάνω. Ο στόχος ο προφανής αυτής της απίστευτης ιστορίας είναι να τρομοκρατήσει τον οποιοδήποτε τολμάει να μιλήσει, ενώ δεν υπάρχει λόγος και κανένα. Έτσι, με αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της αστυνομίας. Να ποδοπατεί, να ακούμε τα ουρλιαχτά και να κλείνουμε τα παράθυρα. Αλλιώς ισχύει το ουμπλέξις. Ό,τι συνέβη αυτό στην μήνυμα... Γερμανία. Και στη δικτατορική Ελλάδα και αλλού. Εκεί φτάσαμε. Να γίνεται δηλαδή κανόνας το ουμπλέξις. Έμπλεξε. Κατέβηκε κάτω διότι ένας άνθρωπος ούρλιαζε με τις αγιονάρες και με τη βερμούδα και βρέθηκε απειλούμενος με 10 και 15 χρόνια φυλακή και με την απώλεια της θέσης εργασίας. Φλιβερές εποχές, δηλαδή μου φλιβερότητες να αντισταθούν. Έτσι ακριβώς. Γιατί αν είχαμε αντισταθεί αποτελεσματικά σε προηγούμενα τέτοια περιστατικά, δεν θα τολμούσε καμιά αστυνομία και κανένας εισαγγελέας να συμπεριφερθεί έτσι στον Καπετανόπουλο. Και αύριο θα είναι ακόμα χειρότερα αν τα αφήσουμε έτσι. Θα ήθελα τώρα να μου πεις ποια ήταν η αντίδραση των συναδέλφων σου και στη δουλειά σου, αλλά θα ήθελα και γενικότερα υπήρξε αντίδραση σε αυτή τη φοβερή πρωτοφανή ιστορία τα ελληνικά χρονικά. Γιατί είναι πραγματικά, ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι καυτική περίπτωση, αλλά είναι περίπτωση που θυμίζει ναζισμό, θυμίζει άγρια καθεστώτα, αλλά δεν θυμίζει το καθεστώς που τα πολίτες που γνωρίζανε. Πώς αντέδρασε λοιπόν η συνάδελφή σου και γενικώ η κοινωνία? Η αλήθεια είναι ότι έχω απίστευτη συμπαράσταση. Απίστευτη αλληλεγγύη έχω δεχτεί. Είναι πάρα πολύ συγκινητική. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς μια πολύ καλή σχέση με τους συναδέλφους μου στη δουλειά. Με ξέρουν, τους ξέρω, ξέρουν τη δουλειά μου, δουλεύουμε μαζί, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την εξυπηρέτηση του κοινού. Νομίζω όμως ότι πάει και πέρα από αυτό. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αρχίζει και αντιλαμβάνεται πάρα πολύ κόσμος για τη συγκεκριμένη περίπτωση που μιλάμε, σε αυτό το οποίο ζω, ότι πραγματικά, ότι έτσι που κυλάνε τα πράγματα, ότι είναι δυνατόν πραγματικά από ένα τυχαίο περιστατικό, μπορείς πραγματικά να κινδυνεύσεις ακριβώς εξαιτίας αυθαιρεσιών από τις αρχές.
Και νομίζω ότι αυτό είναι που διαφοροποιεί την νέα κατάσταση σε σχέση με παλιότερες. Πιθανόν να έχουμε δει και στο παρελθόν συμπαραστάσεις αλληλεγγύη. Εδώ όμως νομίζω ότι αρχίζει και αντιλαμβάνεται πραγματικά πολλοί κόσμος αυτή την νέα κατάσταση. Κινήθηκες από αισθήματα αλληλεγγύη σε κάποιον μετανάστη? Θα έκανες κάτι τέτοιο και σε κάποιον άλλον άνθρωπο? Προφανώς. Προφανώς. Όταν καταπατώνται τα δικαιώματα του οποιονδήποτε, δεν έχει σημασία αν αυτός είναι Έλληνας ή ξένος, δεν έχει σημασία αν αυτός είναι μεγάλος ηλικία, μικρότερος ηλικία, αν είναι άντρας ή γυναίκα, ο οποιοσδήποτε. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς, προσωπικά μιλώντας, θα μπορούσα να πω ότι τουλάχιστον τα τρία τελευταία χρόνια και πολλά χρόνια προτέτα στη ζωή μου, νομίζω ότι υπερασπίζομαι τα δικά μου και τα δικαιώματα εκατομμυρίων Ελλήνων πολιτών απέναντι στις αυθαιρεσίες που μας έχουν τεθεί, μας γίνονται στην πλάτη μας από την Τρόικα, από τις κυβερνήσεις. Οπότε πραγματικά η απάντηση είναι ότι δικαιώματα έχουμε τα ίδια όλοι οι άνθρωποι.